κράτος. Σύντροφε Γιάννη Ραγκούση, συγχαρητήρια για την ιδέα σου να συνεχιστεί σήμερα το συνέδριο. Πόσο ανάγκη το είχαμε. Είμαι πολύ συγκινημένος που σας βλέπω σήμερα όλους εδώ. Είμαι πολύ περήφανος που είστε όλοι εδώ. Είμαι πολύ περήφανος που θέλετε όλοι να μιλήσετε. Θα είμαστε κάτω να σας ακούσουμε μέχρι και τον τελευταίο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δείχνει τη δίψα να συνεχίσουμε τον αγώνα. Δυνατή, ενωμένη, σοβαρή, δυναμική. Χθες ήταν μια δύσκολη μέρα και ο κύριος Κασελάκης έφτασε στο τελευταίο σκαλοπάτι του εξευτελισμού του. Δεν χρειάζεται, σύντροφοι, είναι λυπηρό και για μας. Το στίγμα θα μείνει και σε μας, διότι τον πήραμε και τον κάναμε αρχηγό μας. Θα μείνει το στίγμα, αλλά θα προσπαθήσουμε με νύχια και με δόντια γρήγορα να το πετάξουμε από πάνω μας. Έφτασε στο σημείο μαζί με τους συνέδρους, τους δικούς του και κάποιους ανθρώπους που ήρθαν εδώ να φωνάξουν για αυτόν, να στείλει και ανθρώπους που καμία σχέση δεν έχουν σίγουρα με την αριστερά, σίγουρα με την πολιτική, και που τους συναντάς στη νύχτα, δεξιά και αριστερά, και μου θύμιζαν εμένα, γιατί προέρχομαι από το ΚΚΕ, τους παλιούς Rangers. Δεν ξέρω αν τους θυμάστε. Τους Rangers. Εσείς τους θυμόσαστε, τους Rangers. Έστειλαν τέτοιους ανθρώπους για να κάνουνε τι να κάνουνε. Να διαλύσει το συνέδριο. Τόσο χαμηλά. Είναι παρελθόν. Θα κάνω έκκληση στους δημοσιογράφους και στα κανάλια να μην ξαναμιλήσουμε γι' αυτόν. Δεν έχουμε να ξαναπούμε τίποτα, και στους συνυποψηφίους, στους συντρόφους μου, στους αγαπημένους της συντρόφους μου, που τώρα θα πω μια παροιμία που είναι από ένα χωριό ορεινό, τη Γούρα, από όπου καταγόμαστε εμείς. Ο παππούς μου, Αποστόλης, που ήταν, ο παππούς μου ήταν προβατάρης και αλογατάρης. Είχαμε πρόβατα και άλογα, εκτρέφαμε. Και έλεγε η παροιμία ότι του Μητσοτάκη τώρα, που μείναμε εμείς οι τέσσερις, όποιος και αν βγει, γιατί οι άλλοι, και όλοι μαζί εμείς, όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, του γέννησε γάτα στο μανικοκάπι του Μητσοτάκη από εμάς. Σημαίνει means ότι θα του γίνει ζωή πολύ δύσκολη από όλους εμάς. Αλλά για να συμβεί αυτό, σύντροφοι και συντρόφισσες, για να το πάμε στα σοβαρά τώρα, θέλει από αύριο που θα γυρίσετε όλοι στις βάσεις σας, στη βάση σας ο καθένας, θέλει πολλή δουλειά. Θέλει πολλή δουλειά για να κερδίσουμε πίσω τον κόσμο που έχει φύγει από μας. Και όχι λόγω Κασελάκη μόνο, αλλά και λόγω Κασελάκη. Τα τηλέφωνα χθες το βράδυ άναψαν. Άναψαν από ανθρώπους που μας είχαν αμφισβητήσει πολύ άσχημα. Έχω ακούσει πολύ βαριές κουβέντες ότι πού τον βρήκατε αυτόν τον άνθρωπο. Είσαστε σοβαροί εκεί πέρα κάτω? Τι είναι αυτά που κάνετε? Τι πάτε να καλύψετε? Τι πάτε να κρύψετε? Τι παιχνίδια παίζετε κάποιοι εκεί μέσα? Δεν ονοματίζανε ποιοι. Όλους μας έπαιρνε μπάλα και καλά έκαναν, εντάξει. Δεν θα ψάξουν αυτοί τα δικά μας εσωτερικά. Και χθες κάποιοι άνθρωποι σοβαροί, οι οποίοι δεν είναι και αριστεροί, αλλά είναι φιλικοί προς το ΣΥΡΙΖΑ, και δεν μας νοιάζει, να σας πω κάτι, δεν μας νοιάζει από αυτούς τους ανθρώπους που, αυτοί οι άνθρωποι που μου μίλησαν χθες, δεν με νοιάζει τόσο τι ψηφίζουν, αλλά τι λένε έξω, τι λένε στα καφενεία, τι λένε στις πλατείες, με νοιάζει περισσότερο,
και με νοιάζει η γνώμη τους για το τι κλίμα διαμορφώνουν. Μου επιτρέπετε να τα λέω αυτά, διότι είμαι της αυτοδιοίκησης και ξέρω, σεμνύνομαι να πω ότι ξέρω από εκλογές και ξέρω από το τι γίνεται στη βάση, τι όσμωση γίνεται στα καφενεία, στις πλατείες και στους χώρους δουλειάς. Με νοιάζει πολύ η γνώμη τους το τι λένε και πώς διαμορφώνεται η γνώμη της βάσης. Με νοιάζει λοιπόν να λένε καλές κουβέντες. Οπότε θα αρχίζουμε σιγά σιγά να παίρνουμε καλές κριτικές από όλη την κοινωνία. Η κοινωνία μας έχει ανάγκη. Είμαστε ιστορική ανάγκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν παρένθεση, δεν είναι φωτοβολίδα. Είναι ιστορική ανάγκη και το απέδειξε με την κυβέρνηση 4,5 χρόνια του Τσίπρα και των συντρόφων του, που ήταν μια ιστορική μεγαλειώδης διαδρομή 4,5 χρόνων. Ακόμα και με τους συμβιβασμούς, τους ιστορικούς συμβιβασμούς, οι οποίοι ήταν απολύτως αναγκαίοι και πατριωτικοί. Το χθεσινό κάλυψε και κάλυψε τις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία βγήκε και είπε ότι το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη. Είπε η κυρία Μπακογιάννη, δεν είναι ελληνική λίμνη το Αιγαίο. Με τον υπουργό, τον κύριο Γεραπετρίτη, να παραδέχεται και να λέει, εγώ λέει δεν πειράζει, τι θα λέτε εσείς, ας με πείτε και εθνικό μειοδότη. Αυτοί είναι, αυτούς θα έχουμε από αύριο να ξαναπολεμήσουμε και θα τους νικήσουμε, θα τους νικήσουμε, είναι στο χέρι μας και όπως βλέπω από την παρουσία σας εδώ και από τα πρόσωπά σας, το θέλετε, το ξαναθέλετε να τους νικήσουμε. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε ότι θέλει να γίνει, ότι θέλει να συνεχίσει να είναι παραμάγαζο του Μαξίμου, παραμάγαζο της οικογένειας Μητσοτάκη. Το θέλει. Ο Μητσοτάκης κυβερνάει με το Πρέταντορ. Τους είδε, τους άκουσε και τους εκβιάζει. Οι περισσότεροι από αυτούς παίρνουν μέτρα κατά του λαού γιατί φοβούνται μην πάει ο Μητσοτάκης και πει αυτά που είδε και άκουσε. Οι περισσότεροι. Α, και μια παρένθεση. Κάναμε καλά, σωστά φαίνεται, από ό,τι σήμερα βγήκανε άνθρωποι όπως ο Άδωνης, ο αδιευκρίνιστος υπουργός και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αδιευκρίνιστος λέω, διότι τα λεφτά που του βρήκαν στους λογαριασμούς... Σύντροφε Γκλέτσο, σε παρακαλώ. Μάλιστα, τα λεφτά που του βρήκαν στους λογαριασμούς, άκουσον, είπανε ότι είναι αδιευκρίνιστα και είναι μια χαρά. Αδιευκρίνιστα τα παίρνουν, τα βάζουν δίπλα και προχωράνε. Λοιπόν, βγήκε και είπε, μας κατηγόρησε, η πατσαβούρα του Πατακού μας κατηγόρησε για αντιδημοκράτες. Άρα κάτι καλό κάναμε. Επίσης, ο κύριος Χατζηνικολάου που χρωστάει 32 εκατομμύρια, του μίλαγε με τον κύριο Κασελάκη και τον προσφωνούσε πρόεδρε και πρόεδρε και πρόεδρε. Πού είναι πρόεδρος? Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τελειώσω ότι πρέπει από αύριο άπαντες να στρατευτούμε στην ιδέα ότι πρέπει να φέρουμε τον κόσμο στην κάλπη για να ψηφίσει στις 24 για τον υποψήφιο πρόεδρο. Ένας πρόεδρος ο οποίος θα είναι πρώτος μεταξύ ίσων όλων των ΣΥΡΙΖΕΟΝ, όλων που είμαστε σήμερα εδώ, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το όραμά μας που δεν είναι άλλο καλύτερη ζωή για τους συμπατριώτες μας, τους Έλληνες. Σας ευχαριστώ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους. Ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Παύλος Πολάκης.